Αλλά τα πράγματα δεν είναι ρόδινα, δεν είναι ιδηλιακά. Είμαστε σε μία αντιπαράθεση με τους δανειστές, με τους θεσμούς, η οποία αυτή η αντιπαράθεση είναι ένα κομμάτι ενός παζλ που υπάρχουν τεράστιες αντιπαραθέσεις και αντιθέσεις που αφορούν όλο το γεωπολιτικό σύστημα. Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία και εκεί μέσα παίζεται όλο αυτό το σκηνικό. Όταν μαλώνουν όμως οι ελέφαντες, την πληρώνουν τα βατράχια. Όταν μαλώνουν τα βατράχια, λοιπόν, για να μην την πληρώσουν, όταν μαλώνουν οι ελέφαντες, καλό είναι να δουν ότι ξεκινάει ο καυγάς και να πάνε σε μια σωστή θέση που δεν κινδυνεύουν να τους πατήσουν τους βατράχους οι ελέφαντες. Τι θέλω να πω. Θα γίνει η αξιολόγηση. Θα γίνει αξιολόγηση χωρίς νέα μέτρα. Έχουν καταλάβει και οι περισσότεροι απ' έξω. Όλοι το έχουν καταλάβει, ορισμένοι το παραδέχονται και δημόσια. Ότι δεν μπορεί με άλλα μέτρα. Ναι, αλλά θα κλείσει μέσα τον Ιανουάριο, εκτιμάται. Μέσα τον Ιανουάριο. Και αν δεν κλείσει τον Ιανουάριο, θα κλείσει μέχρι τις 10 του Φλεβάρι. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσετε 20... όμως τη δήλωση του συναδέλφου σας, του κ. Κούλογλου, ο οποίος δήλωσε ότι πρέπει να μην κλείνει η αξιολόγηση, να ροκανίζει χρόνο ο Σόιμπλε εις βάρος της Ελλάδας και να οδηγείται η Ελλάδα σε εκλογές. Μίλησε για άρωμα εκλογών. Για άρωμα εκλογών. Θα διαφωνήσω με τον αγαπητό μου φίλο και σύντροφο, όπως λέτε, τον Κούλογλου. Και επ' ευκαιρία του πω και συγγνώμη, γιατί σε μια παρόμοια ερώτηση προηγούμενη εβδομάδα έκανα ένα χαρακτηρισμό που δεν αφορούσε τον ίδιο, ότι είναι πολιτικάντικες οι σκέψεις για εκλογές. Είχα πιο πολύ στο μυαλό μου τη Νέα Δημοκρατία. Την πατήσατε και οι δικοί σας σύντροφοι κάνουν ανάλογες σκέψεις. Κοιτάξτε κάτι. Ο κάθε πολιτικός ανήκει σε ένα κόμμα, σε έναν χώρο και κάνει και, έχει τις προσωπικές του εκτιμήσεις. Αλίμονο, αν βάλουμε ένα πλαίσιο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα μιλάνε όλοι και θα λένε αυτό που λέει το πλαίσιο. Πάμε όμως στην ουσία, λοιπόν, κύριε Μανιά. Για μένα δεν υπάρχουν δεν μυρίζει εκλογές. Μπορεί να μυρίζει μπαρούτι, αλλά δεν μυρίζει εκλογές. Οι εκλογές δεν πρόκειται να βοηθήσουν κανέναν. Ας αφήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται να βοηθήσουν κανέναν. Και σε σχέση και σε κουβέντες που έχω με συναδέρφους στη Βουλή, αυτό είναι ένα γενικό συμπέρασμα. Τώρα, τα κόμματα βέβαια, άλλα λένε όχι εκλογές, άλλα λένε νέες εκλογές. Το καθένα ξεκινάει με μια δικιά του σκεπτική, με ένα του σκεπτικό. Εγώ νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα εκπλαγεί αν βρεθούμε ξαφνικά προ των εκλογών. Μα αρέσουν τέτοιες εκπλήξεις. Ναι, σας αρέσουν βέβαια. Το λέω αυτό. Κύριε Βαλογιάννη, εσείς περιμένετε και ζητάτε σε κάθε. Να πω μόνο αυτό ότι στη τοποθέτηση εκλογές. Στη Βουλή πριν από 8 μέρες, 10, πότε το συζητάγαμε για αυτό το έκτακτο επίδομα, ο κύριος Στασούλας νομίζω ήταν. Ναι, ο κύριος Στασούλας είπε ότι μην νομίζετε θα μας ευνηδιάσετε. Δεν θα δεχτούμε να γίνει το 17 ό,τι έγινε το 15 κλπ. Ήταν μια τοποθέτηση που έλεγε μακριά τις εκλογές για να συνεννοηθούμε. Αυτό ήταν το μήνυμα. Και δεν είναι τυχαίος. Ο κ. Στασούλας είναι ένας εξαιρετικός πολιτικός, ο οποίος έχει και αντίληψη και πρόβλεψη. Δεν θέλει κανείς τις εκλογές. Διότι κανείς δεν έχω ακούσει ένα επιχείρημα ότι άμα φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα έρθει μια άλλη κυβέρνηση, αν βρεθεί κυβέρνηση που να μπορεί να συγκροτηθεί, θα είναι καλύτερα. Αν γίνει μια κυβέρνηση που θα είναι. Προφανώς αυτό λέει η αντιπολίτευση. Θα το πει ο Κεφαλογιάννης. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν μπει σε μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να γίνει και χρειαστεί να μπει ο κακό ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η κυβέρνηση θα είναι καλύτερη. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Ο ένας θα τραβάει από εδώ και άλλος από εκεί.